Doxas to Kyrie Adelphino, Keifaris to Optavati tis cardias mu pu o Kyrios. Ne axios en avreto paliston i conto to nagio. Σκέφτηκα πάρα πολλές φορές ότι αυτό το χρόνο ξεκινήσαμε έτσι όλη η ανθρωπότητα με αυτή την πανδημία και πάρα πολλοί φοβούνται, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν και έτσι πολλές μεγάλες λεταπορίες. Αλλά εγώ, να σας πω, αδελφέ, εγώ αυτό το χρόνο πέρασα πιο... Ήταν για μένα ένα από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Και το λέω έτσι με τάρρος, με ειλικρίνεια, επειδή ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μου από αρχές του χρόνου. Δηλαδή 10 Ιανουαρίου εγώ έλαβα το Πνεύμα το Άγιο και από τότε με δυνάμωσε πολύ, μου έδωσε δύναμη, χαρά πάρα πολύ μεγάλο και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία μέχρι σήμερα και παρακαλώ τον Κύριο έτσι συνέχεια να είμαι μέχρι το τέλος της ζωής μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε μέσα στη ζωή μου και μέσα στα αδέλφια, σε όλους βέβαια, και να μας κρατήσει στην χάρη του μέχρι το τέλος για να βλέπουμε μια μέρα το Άγιο πρόσωπό του. Ήθελα να σας πω, αδελφιά, ότι είμαι 40 χρονών και στα 40 χρονών ένα χρόνο έζησα πολύ ωραία με το Κύριο. Όταν ήμουν μικρός, μπορείτε να ρωτήσετε πώς όταν ήσουν μικρός εσύ δεν ήσουν χαρούμενος, δεν... Όχι, επειδή όταν ήμουν μικρός, εκεί όπως ζήσαμε, στα σπίτια μας εκεί, λήψεις πάρα πολλές λήψεις και πρώτα ο Κύριος έλειπε, δεν είχαμε καθόλου το Κύριο μέσα. Υλικά έλειπε καθημερινά, αυτό που είχαμε πλούσιο ήταν μόνο τη λήψη και στεναχώρια. Αυτό είχαμε πλούσια, καθημερινά ήταν. Γι' αυτό λέω, με το Πατέρα το Ουράνιο είχα αυτό το χρόνο μόνο χαρά, με δύναμωσε πάρα πολύ και στη δουλειά αλλά και πνευματικά. Και τη δύναμη θέλω κάτι να μιλήσω, να βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε, αυτό μου έβαλε τώρα ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου, πώς να κρατήσουμε αυτή τη δύναμη μέσα μας. Και θέλω να διαβάσω πρώτο από τη σελίδα 962, είναι το Πράξη Αποστόλων, κεφάλαιο Β, εδάφιο 41, δεν τα διαβάζω εγώ πολλά, τα διαβάζω 41-42 και το 46 το εδάφιο. Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς δέχτεται στο λόγο αυτού, ευαπτίστησαν και προσθέτησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχών. Και ένεμον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν της προσευχής. Και το 46 και κάθε ημέρα έμενοντες ομοτιμαντών εν το ιερό. Αυτά τα εδάφια ήθελα να διαβάσω. Και ο κόσμος τώρα έξω που είναι τόσο αδύνατος, εμείς ξέρουμε πολύ καλά, είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε παιδιά του. Βαφτιστήκαμε και εμείς, εν είδατε όλοι. Και αν κρατάμε αυτά όλα και μένουμε σε αυτά, έχουμε δύναμη πολύ. Έχουμε δύναμη γιατί ο Κύριος μας δίνει δύναμη. Γιατί
υπάρχει πόλεμος εμάς, όπως ξέρει ο καθένας καθημερινά έχει πόλεμο. Τώρα δεν είναι πόλεμος όπως πολεμούσαν οι Ισραηλίτες πριν. Και ήθελα να σας πω για τον Σαμσόν. Ο Σαμσόν κάποια στιγμή που μεγάλωσε δεν άκουσε τον πατέρα, τη μητέρα του. Συνέχεια έφυγε από σπίτι του, πήγε τους Φιλιστέους και δεν έμεινε στη διδαχή εκεί, δεν ήθελε να ακούσει τον πατέρα του, τη μητέρα του και στο τέλος έχασε και τη δύναμή του, τίποτα δεν είχε στο τέλος. Ο Κύριος όμως του έδωσε ένα νίκη. Εγώ πιστεύω ότι ο Κύριος δεν ήθελε έτσι αυτό το σχέδιο, αλλά το έχει τελειώσει όμως ο Κύριος το σχέδιο με τον Σαμσόν. Εγώ ήθελα να πω έτσι ότι εμείς άμα μένουμε σε αυτά που έχω διαβάσει, πρέπει να είμαστε σίγουροι και να έχουμε ειρήνη μέσα στη καρδιά μας ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Όμως εμείς αν δεν τα μείνουμε σε αυτά εκείνα που διαβάσα, μου κάνει εντύπωση εδώ και κάθε ημέρα εμένοντες ομοτιμαντών εν το ιερό, κάθε μέρα. Εγώ έλειπα Παρασκευή και Σαββάτο, επειδή είχα πάρα πολύ δουλειά, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κράτη. Αδέλφε μου έλειπε το λόγο και όπως καθίσα εκεί στο σπίτι και λέω, Κύριε, τα αδέλφια πάει να ακούει πώς μιλάς εσύ, τη φωνή σου. Και εγώ κάθομαι εδώ, πώς μπορώ να πάω τώρα, αλλά δεν μπορούσα να σηκωθώ. Και κοιμήθηκα, σύπνησα λίγο αργά, δεν πρόλαβα, δεν μπορούσα. Αλλά μου έλειπε πάρα πολύ. Και εδώ κοιτάω, τα πρώτα αδέλφια μας που καθίσανε κάθε μέρα εν το ιερό, στη προσευχά, είχαν πάρα πολύ δύναμη. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι τη δύναμή τους μέχρι το θάνατο αποφασίσανε πολύ να πετάνουνε τόσο δύναμη. Και εμείς όταν έχουμε πνεύμα Άγιο μέσα μας, αναμένω και έχουμε πολύ δύναμη. Μπορούμε να πούμε, ναι, είμαι και άμα πετάνω τώρα δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι με το Κύριο. Και άμα είναι και γραμμένο, άμα ζω για το Κύριο ζω, άμα πετάνω πάλι για το Κύριο. Γι' αυτό εγώ καλώ όλα τα αδέλφια να μένουμε σε αυτά και ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη και αν βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα πεθαίνουν από αυτό το κορονοϊό, αλλά εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και άμα κάποιος και από εμάς φεύγει, για το Κύριο φεύγει. Δεν είναι. Είναι πιο χειρότερα του κόσμου που δεν ξέρει ακόμα το Κύριο, πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς. Επειδή είδα εγώ ένα όνειρο μια φορά και σαν ήρθε τέλος του κόσμου και ήρθε ένα μπροστά μου σκοτεινιά πάρα πολύ μεγάλη και δεν ακουγότανε τίποτα. Ήθελα να μιλήσω, δεν μ' άκουσε κανείς, δεν μπορούσα να βλέπω κανείς και τρόμαξα αυτή τη στιγμή και λέω, Κύριε, μη αφήνεις κανένα άνθρωπο να ζήσει αυτό το πράγμα, επειδή εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε, αλλά εγώ αισθάνθηκα μέσα μου αυτή τη μοναξιά, μια μοναξιά πάρα πολύ έτσι άσχημη ήταν και λέω μη αφήνεις κανένα άνθρωπο και άρχισα μετά εγώ εκεί στον όνειρο να πω ότι εγώ θέλω να ζω με τα αδέλφια μου και άρχισα να πω όλα τα ονόματα δικά σας και να ξύπνησα, ήταν όνειρο αυτό, αλλά ο άνθρωπος όρισε Θεό πάρα πολύ δύσκολο, τι να πούμε. Θα ήθελα και κάτι άλλο να διαβάσω, αλλά να αφήσουμε τον αδελφό μας
αυτή τη φορά να μας φέρει πιο καλά το λόγο σήμερα και άλλη φορά με την χάρη του Κυρίου, όταν επιτρέπει και πάλι, ο Κύριος να ευλογήσει και να μας δώσει δύναμη. Αμήν.